Κύριε Λέησον, ο Άγιος Νέστορας πριν μπει μέσα στο στάδιο να παλέψει, πρώτα πήγε και επισκέφθηκε τον Άγιο Δημήτριο. Και ο Άγιος Δημήτριος τον προέδρεψε να προσευχηθεί στον Θεό. Μπαίνοντας λοιπόν στο στάδιο, δεν φώναξε ούτε υβριστικά συνθήματα όπως κάνουμε σήμερα, ούτε πέταξε φωτοβολίδες, ούτε προσπάθησε να ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων και να δημιουργήσει οπαδούς. Αλλά έκανε τι. Φώναξε «Ο Θεός του Δημητρίου βοήθημη». Και ο Θεός του Ιαγίου Δημητρίου, ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε και αγαπούμε όλοι μας, αυτός ήταν που τον βοήθησε και νίκησε. Έτσι λοιπόν και εσείς οι μικροί αθλητές, μπαίνοντας στο στίβο να αγωνιστείτε, μπαίνοντας στο στίβο όχι μόνο του Ακρίτα, αλλά στο στίβο της ζωής, να έχετε πάντοτε ως πρότυπό σας και ως βοηθό σας τον Θεό και να είστε σίγουροι πως θα είστε πάντοτε νικητές. Νικητής δεν είναι αυτός ο οποίος βγαίνει πρώτος. Νικητής είναι ο τελευταίος που νιώθει πρώτος. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στους Ολυμπιονίκες που παρευρίσκονται, την πρόεδρο των Ελλήνων Ολυμπιονικών, την κυρία Βούλα Κοζομπόλη, η οποία είναι πατριωτισά μας, νικεμανιάτισσα, τον Γιώργο τον Λαζαρίδη, συμπολίτη μας, ο οποίος είναι εν ενεργεία ακόμα και μας εκπροσωπεί επάξια ανά τον κόσμο, την Εύα του Χριστοδούλου και το τιμόμενο βέβαια πρόσωπο, την Νίκη την Παγκογιάννη. Αξίζουν συγχαρητήρια στον Πέτρο τον Παπαδόπουλο, στον Έφορο του Στίβου, ο οποίος παρά το βραχή 2 του τμήματος αυτού δεν έχει κλείσει χρόνο από την σύστασή του, από την ίδρυσή του. Έχει κάνει τόσα πολλά, έχει λάβει μέρος σε τόσες εκδηλώσεις. Αποκορύφωμα βέβαια είναι ο χώρος αυτός, είναι η σκέψη του, η πρότασή του, η επίταξή του. Ευχής έργων είναι να εκμεταλλευτούμε αυτόν τον χώρο, να δημιουργηθούν χαρακτήρες, άρτη, καλοί χαρακτήρες, γιατί ο αθλητισμός διαμορφώνει τον χαρακτήρα του παιδιού, του κάθε αθλούμενου, του κάθε ενός που συμμετέχει σε οποιοδήποτε αγωνή, σε οποιοδήποτε άθλημα, γιατί καλούς χαρακτήρες έχει ανάγκη ο τόπος μας, έχει ανάγκη ο αθλητισμός. Όταν ήμουν 13 και 14 χρονών, πήγαινε στο στάδιο της Λαμίας, σε ένα στάδιο που δεν υπήρχε καμία συνθήκη για να μπορείς να κάνεις πρωταθλητισμό. Είχαμε κοκκινό κόμμα, ούτε λαφτά, ούτε χώρο, ούτε τίποτα. Και οι συνθήκες ήταν πολύ άσχημες. Εγώ είχα μεγάλη πίστη και ήθελα να ξεφύγω, να πάω παραπάνω από αυτό, από εκεί που είχαν πάει οι γονείς μου. Ήμουνα μια κοπέλα της επαρχίας. Κάθε μέρα πήγαινε στο στάδιο. Βρέξει, χιονίσει, κάθε μέρα. Συναντούσα στον δρόμο τους ίδιους ανθρώπους. Συναντούσα έναν αγόρι συγκεκριμένα, θυμάμαι, ο οποίος κάθε φορά που με έπιασε, κουνούσε το κεφάλι του και μου έλεγε: «Έχεις τρελαθεί, μου λέει, κάθε μέρα σωστά και πας εσύ». Λέω: «Εσύ να τις ενοχλεί». Περάσαν πολλά χρόνια, 20 χρόνια και τον συναντώ στον δρόμο και μου λέει: «Τελικά κάτι ήξερες εσύ και πήγαινες κάθε μέρα στο στάδιο». Γίνεις μου λέει και Ολυμπιονίκη, είσαι σε μια χαρά τώρα. Τι θέλω να πω. Σήμερα εσείς που βρισκόσαστε εδώ, τα παιδιά σας, τα παιδιά, ξεκινάμε από εδώ. Δεν ξέρουμε ποτέ πού μπορούμε να φτάσουμε. Ο δρόμος είναι ανοιχτός όμως. Και ο δρόμος είναι ανοιχτός γιατί μας προσφέρουν κάποιοι άνθρωποι, όπως είναι ο Ακρίτας, όπως είναι ο κ. Κάτσονας, στον χώρο αυτόν τον έχει παρακολουθήσει.
Και από εκεί και πέρα, αυτά ξέρω. Εμένα οι γονείς μου ποτέ δεν ασχολήθηκαν. Μ' αφήσαν όμως ελεύθερη. Άνοιξε και ο δρόμος και όταν ήμουν 16 χρόνων έφυγα εντελώς μόνο μου από τη Λαμία για να έρθω στην Αθήνα. Και μπήκα σε μία πορεία και έκανα χρόνια που πόνεσαι. Κάποια στιγμή οι στόχοι που είχα βάλει και τα όνειρά μου πραγματοποιήθηκαν. Πέρας του Δημάρχου, ο οποίος σήμερα δεν μπορεί να παρευρεθεί σε αυτή την ωραία εκδήλωση των εγγενείων αυτού του χώρου, τον εκπροσωπώ και μου είπε να μεταφέρω τους χαιρετισμούς όλους σε αυτούς τους ανθρώπους που έφτιαξαν τον Ακρίτα, που βρήκαν αυτόν τον όμορφο χώρο. Ο Νικήτας ο Κάτσονας, το ξέρουμε όλοι στην πόλη μας, είναι ένας άνθρωπος που πάντα του προσδιορίζεται κάτι, είτε από συλλόγους είτε από προσπάθειες τέτοιες, είναι παρόν. Και βέβαια τις επιτυχίες οι οποίες μπορεί να έχει αυτός ο νέος σύστατος σύλλογος, που όπως και ο πρόεδρός σας είπε, ότι έχει λάβει μέρος σε πολλές εκδηλώσεις. Εμείς σαν Δήμος αυτή την προσπάθεια την αγκαλιάζουμε. Εγώ να πω καταρχήν πολλά συγχαρητήρια στον Ακρίτα, στον πρόεδρο, στον κύριο Παπαδόπουλο, για την πολύ ωραία ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως επίσης βέβαια και στον κύριο Κάτσονα, που διέθεσε όπως είπαμε αυτό το χώρο. Πραγματικά δεν βλέπει σήμερα, ειδικά στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που είναι η χώρα μας, να παίρνονται τέτοιες ωραίες ιδιωτικές πρωτοβουλίες προς όφελος του ελληνικού αθλητισμού, που το έχει τόσο πολύ ανάγκη. Να πω επίσης ότι είμαι βαθύτατα συγκινημένη και ιδιαίτερα υπερήφανη που θα δοθεί το όνομα, έχει δοθεί μάλλον, τώρα κάνουμε τα εγκαίνια, στη Νίκη την Πακογιάννη, η οποία είναι μια προσωπικότητα του αθλητισμού, στο στίβο και γενικότερα. Ήταν από τις πρώτες αθλήτριες έτσι που πήρε κάποιο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, μαζί με την Βούλα του Πατουλίδου. Και θεωρώ ότι άνοιξε τον δρόμο και στους νεότερους. Και είμαι σίγουρη ότι αυτό το στάδιο εδώ, όπως το ονομάζουμε, το μικρό στάδιο, θα αποτελέσει έμπνευση για πολλά μικρά παιδιά. Ήδη βλέπω ότι παρόλο που είναι πολύ λίγους μήνες ο Ακρίτας σε σύλλογο λειτουργεί, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά παιδιά και πολλαπλασιάζονται με μεγάλο ρυθμό. Και να πω επίσης ότι οι Ολυμπιονίκες και η Νίκη Μπακογιάννη βέβαια, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι εμείς, που έχουμε ήδη μια πολύ καλή συνεργασία και με το Ελίτ και τον κύριο Κάτσονα και με τον Ακρίτα βέβαια, θα είμαστε κοντά εδώ, όποτε μας ζητηθεί, να εμπνεύσουμε και να καθοδηγήσουμε τα παιδιά. Απλώς να ευχηθώ καλή επιτυχία. Εμείς μέσα αυτή την προσφορά μας ελπίζουμε να δοθεί ευκαιρία στα παιδιά μας να διδαχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αξίες και πρότυπα. Γιατί ένα όραμα με τον κύριο Μαλαπέτσα και με τον κύριο Κάτσονα, όπως το σκεφτήκαμε, έγινε πραγματικότητα. Ο πύχης εξακολουθεί να είναι πολύ ψηλά, όπως ήταν και της κυρίας Μπακογιάννη, 2-0-3. Οπότε θεωρώ ότι με τη συμβολή και της κυρίας Ξαντάκη εδώ, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Μανιατών Γυναικών Μάνης, και που έχει τον υπέροχο χώρο εδώ έξω, θα ίσως μπορέσουμε να είναι το επόμενο βήμα μας, να έχουμε και το κλειστό μας εδώ και το ανοιχτό μας χώρο έξω. Δεν ξέρω, κυρία Ξαντάκη. Συμμετέχουν στους Ολυμπιονίκες, τον Πέτρο, τον κύριο Κάστονα όλους και να ευχαριστήσω τον πατέρα μου και τη μητέρα μου που μου έδωσε τη δυνατότητα να μπορώ και εγώ να συμμετέχω και να προσφέρω σε αυτή την προσπάθεια. Το οργανώσω είναι